Γεια σας παιδιά, πώς είσαστε? Άμα έχεις δει τα προηγούμενα δύο μαθήματα, ελπίζω να έχεις κάνει τις ασκήσεις σου και να έχεις έρθει εδώ πέρα προετοιμασμένος για να μάθεις άλλο ένα ακόρντο για να προχωρήσεις να μάθεις πάρα πολλά τραγούδια. Άμα είσαι καινούριος εδώ πέρα, να πω ότι κάνω δωρεάν μαθήματα που κάτω από κάθε βίντεο έχω PDF με tabs αλλά και με link για να πας στα προηγούμενα βίντεο για να πάρεις τα tabs από εκείνα τα βίντεο. Μην αγχώνεσαι, δεν υπάρχει καμία παγίδα, είναι εντελώς δωρεάν. Άμα θέλεις, κατέβασε το PDF από τώρα και μετά παρακολούθησε αυτό το βίντεο. Αλλιώς, κατέβασε το μετά, ό,τι σε βολεύει. Στα προηγούμενα βίντεο μάθαμε πώς να κουρδίζουμε την κιθάρα, τα βασικά της κιθάρας, πώς να πιάνουμε την κιθάρα, τα πάντα όλα αυτά. Μάθαμε τις δύο πρώτες μας συγχορδίες, την Mi minore και την La maggiore περίπου. Μάθαμε το πρώτο μικρό μας τραγουδάκι. Και μάθαμε και μια πολύ βασική άσκηση για να λυθούν τα δάχτυλα και για να μπορείς να παίζεις πιο άνετα. Ελπίζω λοιπόν να τα έχεις κάνει όλα αυτά άμα έχεις παρακολουθήσει από πριν και άμα έχεις έρθει από τώρα, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι, κάθε εβδομάδα έχουμε και από ένα μάθημα. Άμα είσαι αρχάριος και θες να μάθεις να παίζεις κιθάρα, ξεκίνα από το πρώτο βίντεο και σου υπόσχομαι το ότι 2 μήνες μετά από εκείνο το βίντεο, ακολουθώντας τη σειρά των βίντεό μου, θα μπορείς να παίζεις άπειρα τραγούδια. Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε την La maggiore. Maggiore είναι μια χαρούμενη συγχορδία, ας πούμε, ενώ minore είναι μια θλιμμένη συγχορδία. Η La maggiore που θα μάθουμε τώρα είναι μια χαρούμενη συγχορδία. Ενώ η Mi minore που μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα είναι μια θλιμμένη συγχορδία. Πάνω κάτω αυτές είναι οι διαφορές τους. Το προηγούμενο μάθημα επίσης μάθαμε την La maggiore περίπου, την ονομάσαμε εδώ πέρα, γιατί παίρνεις μόνο με 2 δάχτυλα και παίζεις. Σήμερα κυρίες και κύριοι θα προσθέσουμε άλλο ένα δάχτυλο και θα παίξουμε την La maggiore, την κλασική La maggiore. Εδώ να πω ότι όταν μιλάμε για μια συγχορδία, όταν λέμε ας πούμε «Α, παίξε μια sol, παίξε μια la, παίξε μια do, μια re» τα σχετικά, εννοούμε maggiore, όχι minore. Αυτό να το θυμάστε. Δηλαδή άμα σου πω «Παίξε la», θα μου παίξεις αυτή τη συγχορδία που θα μάθουμε σε λίγο. Και πάει λέγοντας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παίζεται αυτή η συγχορδία. Ας κάνουμε λοιπόν zoom εδώ πέρα και μπορείς να κοιτάς και τα tabs που βρίσκονται στην περιγραφή, στο PDF. Στο προηγούμενο μάθημα, όπως είπα και πριν από λίγο, που ελπίζω να κάνατε και εξάσκηση όσοι το είδατε το προηγούμενο μάθημα, μάθαμε την La maggiore περίπου. Λοιπόν, κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα, La maggiore περίπου, αλλά παίρνεις το τρίτο σου δάχτυλο και το βάζεις στην δεύτερη χορδή, στο δεύτερο τάστο. Και έχεις τη La maggiore. Άρα, για να το δούμε λίγο αναλυτικά και θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα τάψη εδώ πέρα. Έχουμε πρώτο δάχτυλο, τέταρτη χορδή, γιατί τις μετράμε από κάτω προς τα πάνω όπως έχουμε πει, δεύτερο τάστο. Δεύτερο δάχτυλο, τρίτη χορδή, από κάτω προς τα πάνω, δεύτερο τάστο. Τρίτο δάχτυλο, δεύτερη χορδή, δεύτερο τάστο. Εννοείται και τις 3 ταυτόχρονα. Πολύ ωραία. Και πάμε, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα και θα το πούμε και εδώ πέρα, όταν χτυπάμε την La συγχορδία, προσπαθούμε να μην παίζουμε την Mi χορδή. Δεν πειράζει άμα το παθαίνεις για την αρχή, θα συνηθίσεις σιγά σιγά και δεν θα το κάνεις. Πάμε λοιπόν. Όπα όμως. Τι έχουμε πει, παγώνουμε τα δάχτυλα όπως είναι, τα βγάζουμε από τη θέση τους, τα πάμε μια βόλτα αριστερά-δεξιά όπου θέλουμε και τα ξανατοποθετούμε εδώ πέρα. Και πάλι το ίδιο. Πάμε λίγο αριστερά-δεξιά παντού. Και πάμε πάλι το ίδιο άλλη μια φορά. Πάμε να κουνήσουμε και λίγο το χέρι για να μην έχει μείνει εδώ πέρα. Πώς παίζουμε όμως τώρα, από κάτσε. Βάζουμε εδώ όπως είπαμε πριν πρώτο δάχτυλο, δεύτερο δάχτυλο, τρίτο δάχτυλο, φτιάχνουμε τη θέση μας και... άψογα, μπράβο! Λοιπόν, οπότε, έχεις μάθει αυτή τη στιγμή 2 συγχορδίες, 3 για την ακρίβεια, αλλά 2, οι οποίες άμα τις συνδέσεις μαζί μπορείς να παίξεις ένα μικρό τραγουδάκι.
Είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι για να δεις και τα επόμενα βίντεο για να μάθεις ακόμα περισσότερα. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο σκοπός είναι να μάθουμε να παίζουμε τραγούδια και από το πρώτο βίντεο, σε 2 μήνες από τότε, να μπορείς να παίζεις πάρα πολλά τραγούδια. Και αυτό κάνουμε. Έχουμε μάθει λοιπόν τη μη, τη λα ματζόρε περίπου και τη λα ματζόρε. Όπως και στο προηγούμενο βίντεο, θα σου πω το ίδιο tip. Άμα κοιμούνται οι γονείς σου, άμα θέλεις να μην κάνεις πάρα πολύ φασαρία, μην παίζεις. Απλά άλλαζε τις θέσεις με τα δάχτυλά σου. Βάζε εδώ πέρα, βάλε τα δάχτυλα, οπ, πρόσθεσε κι άλλο ένα. Πάλι, πάλι, πάλι. Επίσης να πούμε το ότι πατάμε με τις άκρες των δαχτύλων και όχι με το μέσα. Παπ, παπ, παπ. Πολύ απλό. Άρα πάμε. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν για σήμερα, είναι η La Maggiore. Για την επόμενη φορά, δηλαδή για την επόμενη εβδομάδα, θέλω να κάνεις τα εξής. Θέλω να ξανακάνεις την άσκηση που έχουμε πει. Είναι σημαντικό, άμα μπορείς κάθε μέρα, δώσε 5 λεπτά από τη μέρα σου για να κάνεις τα ασκήσεις που λέμε. Άμα θες δώσε και παραπάνω, δώσε και λιγότερο, ό,τι θέλεις. Άμα όμως κάνεις 5 λεπτά τη μέρα εξάσκηση για αυτούς τους 2 μήνες που σου λέω, you are good to go. Έλα να κάνουμε cover μαζί. Θέλω να ξανακάνεις την μη μινόρε. Να κάνεις την La Maggiore περίπου και εννοείται να κάνεις και τη La Maggiore που μάθαμε σήμερα. Κάνε λοιπόν μια εγγραφή στο κανάλι για να ακολουθήσεις αυτή τη σειρά των βίντεο. Κάνε ένα like αν σου άρεσε και δείξε και σε φίλους σου που θέλουν να μάθουν κιθάρα. Αλλά όπως έχουμε πει, 3 βήματα πρέπει να ακολουθείς. 1. Μην βιάζεσαι. 2. Μην είσαι σκληρός με τον εαυτό σου. Και 3. Μην συγκρίνεσαι αρνητικά με μεγάλους stars στη μουσική σκηνή. Κάνε αυτά τα απλά βήματα και πάμε να μάθουμε κιθάρα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλή εξάσκηση!